Πάμε να δούμε τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχουμε ραγδαίες εξελίξεις και ένταση. Τι ένταση προκλήθηκε έξω από τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, θα μας πει τώρα η Χαράλη Μονή. Δεν ήταν τόσο μεγάλη ένταση. Μικρή τελικά. ένταση. Ναι, μαζεύτηκαν, βέβαια, μαζεύτηκαν κάποιοι υποστηρικτές του. Μικρή ή μεγάλη ένταση, κυρία μου. Εντάξει, έβρισαν τους υποστηρικτές του. Ήχο, παρακαλώ, ακούμε. Ήχο. Ήχο. Έβρισαν τους εκπροσώπους των 87 στην πολιτική γραμματεία. Τους έβρισαν. Που συνεδρίαζε χθες. Ναι, ναι, τους έβρισαν. Άρα τι ένταση. Δηλαδή οι βρισχές και τον Πινελίκη δεν είναι ένταση για σένα. Εντάξει, τέλειωσε γρήγορα τέλος πάντων αυτή η ιστορία. Αλλά υπήρχε ένταση. Το θέμα είναι, το θέμα είναι ότι ο Στέφανος Κασελάκης, λίγο πριν ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για τη νέα εκλογική διαδικασία, έμεινε μόνο με τη Θεοδόρα Τζάγκρη στην πολιτική γραμματεία. Η πολιτική γραμματεία, να πούμε ότι αποφάσισε τελικά ότι ο κύριος Κασελάκης είναι έκπτωτος και μάλιστα η Όλγα Γεροβασίλη, απευθυνόμενη στην κυρία Τζάγκρη, η οποία μειοψήφισε, προειδοποίησε ότι ο σεβασμός στις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του κόμματος και η τήρηση του καταστατικού και των κομματικών διαδικασιών είναι υποχρέωση για κάθε μέλος και στέλεχος. Ουδής είναι ανώτερος αυτών, πόσο μάλλον για κάποιον που θέλει να ηγηθεί στον χώρο. Αυτή η αναφορά έχει τη σημασία της, γιατί και συμπεριελήφθη στην τελική απόφαση της πολιτικής γραμματείας, αλλά και γιατί ερμηνεύτηκε ως μια κίνηση που βάζει στο τραπέζι ακόμα και το ενδεχόμενο της διαγραφής του πρώην Προέδρου. Από την άλλη πλευρά... Θα διαγράψουν τον... Τον έκπτωτο πρόεδρο. Από μέλους, βέβαια. Βέβαια. Μάλιστα. Τι γίνεται τώρα, παιδιά. Υπάρχει ενδεχόμενο να το επιβάλλουν και ποινή. Είναι μη της αριστεράς, κυρία Καμπούλη. Η πλευρά του Στέφανου Κασελάκη, βέβαια, θέλει να κινηθεί νομικά. Γιατί θεωρούν ότι, ότι τα στελέχη που κατέθεσαν την πρόταση μορφής από την πρώτη στιγμή παραβίασαν το καταστατικό και σε ό,τι αφορά τις ψηφοφορίες και την ερμηνεία του αποτελέσματος. Πάμε με τις διαμαρτυρίες. Και έχουμε και τον... Για ακούσουμε. Δεν ήταν πολύ. Δεν υπήρχε ένταση, κυρία μου, κύριε Λεμονή. Εδώ και αν υπήρξε ένταση, ακούσατε. Άεργη, νούμερα. Ακούσαμε εκφράσεις απίστευτες έξω από τα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, όπου αποδοκίμασαν Γεροβασίλη Ζαχαριδάδη Θεοχαρόπουλο και βλέπουμε να γίνεται ο κακός χαμός. Πάει από το κακό στο χειρότερο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Ναι. Κυρίως τα άκουσαν η Όλκα Γεροβασίλη και ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος. Τους είπανε, άεργοι, βολευτήκατε σε καρέκλες, ντροπή σας, νούμερα. Και βέβαια κάποιοι προπυλακισμοί υπήρξαν και στον Κώστα Ζαχαριάδη και στον Αλέκο Φλαμπουράρη.